Η λειψίδρια φαίνεται πως είναι ένα από τα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, με αρκετές περιοχές να κινδυνεύουν ήδη με ξηρασία. Μία από αυτές είναι η Αχαΐα, με το φαινόμενο να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο στον Δήμο Ερημάνθου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα ίδρυυσης με διακοπές νερού. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Ερημάνθου εξετάζει άλλες λύσεις, μία εξ αυτών να δοθεί από ιδιώτες. Προφανώς έχει υποχωρήσει, αλλά δεν είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργείται ανησυχία εάν τα πράγματα κινήσουν ομαλά από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό, υπό την έννοια ότι υπάρχουν και άλλες υδροληψίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν χρησιμοποιήθηκαν φέτος, γιατί ακριβώς η πύρωση του πράγματος ήταν σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν όμως πηγές οι οποίες έχουν υποχωρήσει, οι οποίες έχουν κάποια περίπτωση, σε κάποιο οικισμό, στέρεψε εντελώς η πηγή από την οποία ιδρυόταν το χωριό και προσπαθούμε πια με εναλλακτικούς τρόπους να διαθέτουμε φώσιμο νερό στους κατοίκους. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες του φράγματος Πύρου Παραπύρου, με τη στάθμη του νερού να πέφτει αρκετά χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι έχει αναδυθεί και πάλι το βυθισμένο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Τα τελευταία χρόνια, με μια σειρά παρεμβάσεων και με την ολοκλήρωση κάποιων έργων που γίνονται και θα γίνουν το επόμενο διάστημα στον τομέα της ίδρυυσης, σύν το γεγονός ότι κάποιες περιοχές ήδη ιδρεύονται από το φράγμα και αναμένουμε και κάποιες άλλες στη δεύτερη φάση, θα είναι κάποια καλά βήματα, κάποιες δυνατές καλές προσπάθειες, έτσι ώστε αυτό που έρχεται να το προλάβουμε, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα για τα επόμενα χρόνια. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην Ηλία, όπου σημαντική μείωση παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και στην έκταση της τεχνητής λίμνης του Πηνίου, λόγω της απουσίας των βροχών, των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και ως αποτέλεσμα του πολύ ήπιου χειμώνα. Το πρόβλημα της άρδευσης έχει να κάνει με το φράγμα του Πηνίου, όπου από τις αρχές του χρόνου βλέπαμε τη στάθμη να είναι χαμηλά, ευελπιστούσαμε ότι θα είχαμε κάποιον εμπλουτισμό κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, με βροχές της Άνοιξης. Αυτό δεν έγινε. Ξεκίνησε η αρδευτική περίοδος αρκετά νωρίς και μάλιστα και με μεγάλη ένταση, γιατί το καλοκαίρι μας ήρθε νωρίς με υψηλές θερμοκρασίες από αρχές Ιουνίου. Πάντως, οι ειδικοί επισημαίνουν πως το φαινόμενο αυτό δεν θα είναι παροδικό και πως ήρθε για να μείνει. Καλούν την πολιτεία να προχωρήσει στα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που παίρνει μεγάλες διαστάσεις.